Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αριστοτρίτη, 17 Μαΐου 2022. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για σήμερα. Το έχει ζητήσει μια φίλη σε ένα σχόλιο κάτω από ένα βίντεο. Και κάτω από το σχόλιο της φίλης έγραψαν και άλλες φίλες ότι θέλουν αυτό το ζήτημα, για το οποίο νομίζω ότι το καταλληλότερο πρόσωπο να το εξηγήσει και να το αναπτύξεις εσύ. Διαβάζω το αίτημα. Θα μπορούσατε να κάνετε ένα βίντεο με θέμα ενήλικες με ADHD, ΔΕΠΗ δηλαδή, ενήλικες με ΔΕΠΗ και αυτισμό. Είμαι 43 ετών και πιστεύω ότι έχω και τα δύο. Βέβαια, πολύ ήπιο αυτισμό. Παλεύω για διάγνωση που δεν έχω ακόμα δυστυχώς, αλλά συνειδητοποιώ πόσο πολύ όλα αυτά με έχουν δυσκολέψει στις διαπροσωπικές μου σχέσεις, στις σπουδές και στην επαγγελματική μου πορεία. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Αυτό είναι το αίτημα της φίλης και θέλουμε να μας δώσεις, Αριστονίκη μου, περισσότερες πληροφορίες για το αν το ΔΕΠΗ, η ADHD στα αγγλικά, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ΔΕΠΗ είναι στα ελληνικά το ακρονίμιο, αν το ΔΕΠΗ και ήπιες μορφές αυτισμού, όπως το σύνδρομο Asperger, μπορεί να τα έχει ένας ενήλικας και να μην έχει διαγνωστεί ποτέ, και αν μπορεί να είναι τα συμπτώματα και πώς μπορεί να γίνει η διάγνωση και η διαχείριση μιας τέτοιας συνθήκης. Μάλιστα. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο στην ενήλικη ζωή να κάνουμε διάγνωση για κάτι που προϋπήρχε και ήταν έτσι ένα σύνδρομο το οποίο είχε το άτομο αυτό από την παιδική του ηλικία, καθότι και το ΔΕΠΗ αλλά και η διαταραχή του φάσματος του αυτισμού είναι διαταραχές τις οποίες κανείς τις φέρει μαζί του και δεν τις αποκτά κατά τη διάρκεια της ζωής του, είτε από κάποιον ατύχημα, είτε μέσω των βιωμάτων, είτε γενικότερα ακόμη και μετά την εφηβεία, όπως γίνεται ας πούμε στις διαταραχές προσωπικότητας κτλ. Είναι διαταραχές τις οποίες τις φαίνονται από την αρχή. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο ένα παιδί, ιδιαίτερα στα χρόνια του σχολείου, να περάσει δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και να μην αντιληφθεί κανένας ότι έχει διάσπαση προσοχής, ότι έχει υπερκινητικότητα, ότι έχει πρόβλημα αυτοσυγκέντρωσης, ότι γενικότερα δυσκολεύεται να προγραμματιστεί, δυσκολεύεται να εστιάσει την προσοχή του σε κάτι κτλ. Το ίδιο και στην διαταραχή του φάσματος του αυτισμού. Πάλι είναι πάρα πολύ δύσκολο έναν παιδί να μην αντιληφθεί κάποιος ότι έχει επικοινωνιακού τύπου προβλήματα, ότι δυσκολεύεται γενικότερα στον αυτοέλεγχο, ότι έχει ενδεχομένως αισθητηριακά και συμπεριφοριακά συμπτώματα, που έχει κάποιος ο οποίος είναι στη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού. Οπότε είναι γι' αυτό και λέμε ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει η διάγνωση κατά την ενήλικη ζωή, ακριβώς γιατί είναι πράγματα, συμπτώματα τα οποία κανείς μπορεί να τα εντοπίσει από την παιδική ηλικία. Ωστόσο υπάρχουν κάποια ειδικά τεστ τόσο για το ΔΕΠΗ σε ενήλικες όσο και για το φάσμα, τη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού, που μπορείς να κάνει κανείς την ενήλικη ζωή και από εκεί και πέρα να διαφανούν ενδεχομένως οι δυσκολίες που έχει κάποιος για να μπορέσουμε να βγάλουμε μια άκρη. Φυσικά, στην διάγνωση του ΔΕΠΗ κατά την παιδική ηλικία πάντοτε παίρνουμε υπόψη με βάση την κλίμακα ανεκτίμησης και διάγνωσης του ΔΕΠΗ, την ελληνική είναι κλίμακα, αλλά και άλλες, πάντοτε λαμβάνουμε υπόψη τρία πλαίσια. Το πλαίσιο του σχολείου, το πλαίσιο του σπιτιού και η συμπεριφορά και η κλινική παρατήρηση που επισυμβαίνει στο χώρο του ψυχολόγου, στο γραφείο του ψυχολόγου. Τώρα, το τεστ για ενήλικες, πάντοτε ζητούμε τη συνεισφορά του συντρόφου, της συντρόφου, του συζύγου, της συζύγου, αν είναι παντρεμένη, παντρεμένος το άτομο αυτό, προκειμένου να μας δώσει και εκείνος τη δική του οπτική πάνω στο τι παρατηρεί στο σύντροφό του και ενδέχεται να ρωτήσουμε και ερωτήσεις που αφορούν τη συμπεριφορά του ατόμου στο επαγγελματικό του περιβάλλον. Αλλά και πάλι επειδή είναι αυτοαναφορά, στην ενήλικη ζωή αυτό είναι το θέμα, ότι
ως επιτοπλίστω είναι αυτοαναφορές. Δηλαδή το ίδιο το άτομο αξιολογεί τον εαυτό του. Πάντοτε έχουμε μια μικρή επιφύλαξη για αυτά που μας λέει και σίγουρα δίνουμε σημασία και στην κλινική παρατήρηση και στην κλινική εικόνα του ατόμου αυτού, προκειμένου να έχουμε μια πιο σφαιρική άποψη γύρω από το αν συμβαίνει ή όχι η διαταραχή αυτή. Υπάρχει συνοσηρότητα ως ένα μικρό βαθμό, θα έλεγα, σε αυτές τις δύο διαταραχές. Όταν λέμε συνοσηρότητα, σημαίνει να νοσείς από δύο ή τρεις διαταραχές ταυτόχρονα, χωρίς να σημαίνει ότι ή χωρίς να αντικρούσουμε ότι ενδεχομένως η μία να εμπερικλείεται μέσα στην άλλη ή να συμπίπτουν τα συμπτώματα της μία στην άλλη. Είναι πολύ δύσκολη επίσης η διάγνωση συνοσηρότητας. Γι' αυτό και χρειάζεται χρόνια παρατήρηση. Δηλαδή, ο ειδικός δεν μπορεί από την πρώτη συνάντηση να δει κάποιον, να του χορηγήσει το τεστ και να του δώσει και διάγνωση. Συνήθως χρειάζεται ένα χι αριθμό συναντήσεων, προκειμένου να παρατηρήσει και άλλες δείξεις στη συμπεριφορά του ατόμου, να του χορηγήσει έναν ή δύο και τρία τεστ ακόμη, καθότι μπορεί, επειδή ακριβώς μιλάμε για αυτοαναφορές, να απαντήσει με έναν επιπόλαιο τρόπο το άτομο και στο τέλος να μην βγει το αποτέλεσμα που επιθυμούμε, να συναντήσει ενδεχομένως κάποιον οικείον του που θα δώσει και εκείνος τη δική του οπτική, για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή διάγνωση η οποία να βοηθήσει το άτομο. Εσύ είσαι εκπαιδευμένη, είσαι εξειδικευμένη στα τεστ αυτά για τον αυτισμό? Ναι, και ναι, το ΔΕΠ. Έχω την άδεια να τα χορηγώ. Και επίσης έχω και την άδεια να τα γνωρίζω, δηλαδή για να μπορέσω να βγάλω τα συμπεράσματα. Μπορεί κάποιος που βρίσκεται αλλού, που δεν μπορεί για παράδειγμα να έρθει στη Λευκοσία στο γραφείο σου, στην Καλαβασό στο γραφείο σου, μπορεί διαδικτυακά να κάνει αυτά τα τεστ? Ναι, έχω φροντίσει και έχω κάνει έτσι μια μετατροπή κάποιων τεστ σε ηλεκτρονική μορφή, που να φυσικά να διασφαλίζεται η εγκυρότητά τους, προκειμένου να τα χορηγήσω ακόμη και αν κάποιος είναι από μακριά. Μάλιστα. Άρα μπορεί κάποιος και μέσω συνεδριών διαδικτυακών να κάνει αυτά τα τεστ. Ναι, ναι. Και είπες ότι χρειάζονται πολλές συνεδρίες, ίσως 5, 6, 7, πόσες, έτσι έναν αριθμό για να... Θα έλεγα γύρω στις 5. Για να χορηγηθούν τα τεστ και να πάρθει το ιστορικό και να υπάρξει έτσι μια πρώτη αποτύπωση της συμπεριφοράς του ατόμου, γιατί ιδιαίτερα έχω παρατηρήσει ότι όταν τα άτομα έρχονται επισκέπτονται τον ψυχολόγο ιδιαίτερα για διάγνωση, φέρνουν μαζί τον καλό τους εαυτό. Δηλαδή πολλές φορές, αν θέλουν να τους βγάλει σώνει και καλά ότι έχουν κάτι, θα σου πούν όλα τα συμπτώματα τα οποία μπορεί να έχουν διαβάσει στο Google, να τα έχουν μάθει απ' έξω ή και να νομίζουν ότι τα έχουν χωρίς να τα έχουν. Είτε αν δεν θέλουν να βρεις ότι έχουν κάτι, γιατί κάποιος άλλος τους έστειλε, θα σου πούν, θα δηλώσουν άγνοια να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Οπότε χρειάζεται και κουβέντα να έχεις μαζί τους, και να αντιληφθείς το σκοπό της χρήσης αυτής της διάγνωσης. Δηλαδή, για ποιο λόγο τη θέλει ο άλλος τη διάγνωση. Για ποιο λόγο το θέλει. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να κάνει θεραπεία ζευγαριού, να υπάρχει ένα ζευγάρι να κάνει θεραπεία ζευγαριού και να παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας ζευγαριού ότι ένας από τους δύο έχει ζητήματα με την κατανόηση των συναισθημάτων των δικών του και του συντρόφου του, ότι έχει συμπεριφορές οι οποίες δείχνουν ότι δυσκολεύεται να εστιάζεται πάνω στη συζήτηση. Μου έρχεται τώρα στο μυαλό ένα ζευγάρι που έβλεπα παλιά, που την ώρα που η γυναίκα έλεγε στον άνδρα αυτό που ήθελε να του πει, αυτός δεν έχανε την προσοχή του. Και αυτό που είχαμε κάνει τότε ήταν ότι πήγε ο άνδρας αυτός σε έναν άλλο ψυχολόγο, ο οποίος είναι εξειδικευμένος στα τεστ, γιατί δεν είναι όλοι οι ψυχολόγοι εξειδικευμένοι στο να χορηγούν τα τεστ. Γι' αυτό σε ρώτησα αν είσαι επιστοποιημένη σε αυτά τα τεστ. Το ήξερα, αλλά σε ρώτησα για επιβεβαίωση.
και κανένα τεστ το οποίο δεν είναι σύμβηση στο πιδένι. Λοιπόν, και τότε είχαμε κάνει συνεργασία με τον ψυχολόγο των άλλων. Είχαμε συνεργαστεί με την έννοια του ότι παρουσία του θεραπευόμενου, δώσαμε κάποιες πληροφορίες, είχαμε μια ομαδική συνάντηση. Ήταν και η σύζυγος και ο σύζυγος και εγώ και ο ψυχολόγος που κάνει τα τεστ και δώσαμε έτσι ένα feedback, μια ανατροφοδότηση για ποιους λόγους θεωρούσαμε και πώς φτάσαμε σε αυτό το συμπέρασμα και είχε γίνει η διάγνωση και μετά τη διάγνωση τη φέραμε στη θεραπεία και με βάση τη διάγνωση μπορέσαμε να χτίσουμε τέτοιες προσεγγίσεις θεραπευτικές που να μπορεί να συμμετέχει και το μέλος εκείνο, το οποίο τελικά δεν είχε ζήτημα με αυτισμό, είχε ζήτημα με ΔΕΠΗ όμως, με διάσπαση προσοχής. Άλλη περίπτωση είναι κάποιος να ζητήσει μια διάγνωση για να τη χρησιμοποιήσει για το δικαστήριο, για παράδειγμα, που εκεί είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Για το σχολείο, για το πανεπιστήμιο. Ναι, για το πανεπιστήμιο. Για το στρατό. Ναι. Όμως η φίλη η οποία γράφει το σχόλιο, καταλαβαίνω ξεκάθαρα ότι τη διάγνωση την θέλει για να μπορέσει να καταλάβει τον εαυτό της, να εντοπίσει αν όντως οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει μέχρι τώρα στην εκπλήρωση των στόχων της, αλλά και στις διαπροσωπικές της σχέσεις προέρχονται από τυχόν δυσκολίες εγκεφαλικές, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας ή με το φάσμα του αυτισμού. Και πες ότι αυτή η κοπέλα πάει σε κάποιον ψυχολόγο που είναι εξειδικευμένος στο τέστινγκ, παίρνει μια διάγνωση, ότι μπορώ να ξέρω ποια είναι η διάγνωση, ότι ας πάρουμε την περίπτωση που ναι, όντως έχει σε κάποιο βαθμό αυτισμό και σε κάποιο βαθμό ΔΕΠΗ. Τι θα γίνει μετά, πώς θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να βοηθήσει τον εαυτό της και να κάνει τη ζωή της καλύτερη. Μετά θα πάρει την πληροφορία, θα την πάρει στο θεραπευτή της, στο ψυχοθεραπευτή της και θα κληθούν να δουλέψουν μαζί γύρω από τις ενδεχομένως συνέπειες που έχει αυτό. Αλλιώς, αν υπάρχει θέμα συγκέντρωσης προσοχής, τότε θα πρέπει να δουλέψει με κάποιον εξειδικευμένο ψυχολόγο πάνω στο πώς μπορεί να διαχειριστεί τεχνικές διαχείρισης της προσοχής. Υπάρχουν τεχνικές που, αν θέλεις, βοηθούν το άτομο να δώσει έμφαση σε κάτι, να συγκεντρωθεί περαιτέρω σε αυτό που διαβάζει, στο χώρο εργασίας του, κάποιες στρατηγικές, τις οποίες φυσικά ισχύουν για όλους, αλλά για αυτά τα άτομα δίνουμε μία πρόσθετη βοήθεια, προκειμένου να μπορέσουν να εστιάσουν την προσοχή τους όσο γίνεται πιο πολύ, αλλά και να προσέξουν ενδεχόμενως και τη διατροφή τους, γιατί έχουμε πει ότι τουλάχιστον στα θέματα του ΔΕΠΗ είναι πάρα πολύ καλή το να παίρνει κανείς ωμέγα 3, γιατί βοηθάει πολύ τη συγκέντρωση, ή να τρώει λιπαρά ψάρια, εάν δεν θέλει να πάρει την παστίλια που υπάρχει. Ναι. Θα πάω να πάρω ωμέγα 3 τώρα από το φαρμακείο, αλλά εγώ τα σταμάτησα το ωμέγα 3 όταν ξεκίνησα να παίρνω τη θυροξίνη, γιατί είναι ανταγωνιστικά το ωμέγα 3 με τη θυροξίνη. Και για να μην δημιουργώ πρόβλημα στην απορρόφηση της θυροξίνης, εγώ σταμάτησα. Τα ωμέγα 3 βοηθούν και στη συγκέντρωση γενικότερα της προσοχής, αλλά και στην πρόληψη της άνοιας. Γι' αυτό και τις συστήνουμε και σε ανοϊκούς ασθενείς ή προανοϊκούς ασθενείς, σε άτομα που έχουν προβλήματα μνήμης, αλλά και σε άτομα που έχουν προβλήματα συγκέντρωσης. Και υπάρχουν και διάφορα βότανα ενδεχομένως που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό, να δεν θέλει κανείς να πάρει τη φαρμακευτική αγωγή που υπάρχει. Γιατί να μην την πάρει? Αν δεν θέλει, λέω. Υπάρχουν άτομα που δεν θέλουν ή που είναι πολύ μικρά τα παιδιά. Που είναι πολύ μικρά τα παιδιά και δεν επιθυμούν οι γονείς τους να πάρουν την αγωγή. Και πάντοτε η αγωγή γίνεται με τη σύσταση του παιδοψυχιάτρου αν πρόκειται για παιδί, του ψυχιάτρου αν πρόκειται για ενήλικα, ο οποίος εκείνος μελετώντας την περίπτωση, βλέποντας τη δυσκολία του ΔΕΠΗ, γιατί το ΔΕΠΗ δεν είναι ένα πράγμα, είναι και αυτό σαν ένα μικρό φάσμα. Υπάρχει ήπια ένδειξη, υπάρχει μέτρια ένδειξη, υπάρχει πολύ σοβαρή ένδειξη. Αν κανείς λοιπόν έχει ήπια ένδειξη και δεν επιθυμεί να πάρει ή δεν του συσταθεί να πάρει φαρμακευτική αγωγή, μπορεί να δοκιμάσει μέσω της υγιεινής διατροφής να αποφεύγει
Αυτά τα λέω γιατί από διαβάσματά μου, δεν είμαι κλινικός διατροφολόγος, από τα διαβάσματά μου τα λέω. Ξέρουμε να όλα τα διαβάσματα σου είναι πάρα πολλά και πολύ πυκνά και πολύ πολύ. Να αποφεύγει τα ζώα. Δεν έχει μείνει τίποτε που να μην το διαβάσει, δηλαδή πραγματικά. Να αποφεύγει τη ζάχαρη, γιατί δεν κάνει καλό. Δέπι, γιατί αν είχε δέπει, δεν θα μπορούσε να διαβάζει τόσα πολλά. Μάλλον δεν έχω, όχι. Ζάχαρη. Άκουσε λάκι, δεν πρέπει να τρώει ζάχαρη. Ναι, Να αποφεύγει τη ζάχαρη και τα ζαχαρόδη γενικότερα, όλα αυτά τα γλυκαντικά που μπορεί να τρώμε. Και να προσέχει να έχει μια υγιεινή διατροφή, πλούσια σε ωμέγα 3 και τα λοιπά. Αυτό τώρα είναι το προληπτικό ή αν θέλεις το υποβοηθητικό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν στρατηγικές που μπορεί να μάθει κάποιος για το πώς να εστιάζει την προσοχή του, πώς αν να διαβάζει, να μετρήσει δηλαδή. Περίμενε, αν κάποιος έχει τέτοια διάγνωση. Πώς? Αν έχει κάποιος τέτοια διάγνωση. Ναι, αν έχει λοιπόν τη διάγνωση. Εσύ, για παράδειγμα, που ξέρουμε ότι έχεις εκπαιδευτεί σε πολλές ψυχοθεραπευτικές μεθόδους, έχεις τα εργαλεία για να βοηθήσεις κάποιον που έχει. Ναι, εγώ έχω και ομάδα παιδιών που κάνουμε. Είναι ομάδα ψυχοεκπαιδευτική που μαθαίνουμε στρατηγικές για το πώς να διαχειριστούμε το θέμα της συγκέντρωσης και της προσοχής μας. Κάνουμε ψυχοεκπαίδευση για τον εγκέφαλο, να έχουμε μικρά νεκρούς εγκεφάλους που δείχνουμε στα παιδιά τι συμβαίνει για να ξέρουν. Έχουμε ειδικά παραμύθια που τα μελετάμε και λέμε στα παιδιά ότι τι σου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί πολλά παιδιά που έχουν ΔΕΠΗ μπορεί να έχουν θέμα αυτοεκτίμησης, καθότι επειδή βλέπουν ότι δεν μπορούν να συγκεντρώσουν την προσοχή τους και αυτό επιφέρει δυσκολίες στην ανάγνωση, στη μαθησιακή τους πορεία, μπορεί να αποκτήσουν πρόβλημα αυτοεκτίμησης, να μην εκτιμούν τον εαυτό τους, καθότι βλέπουν ότι θεωρούν ότι, ότι δεν είναι τόσο έξυπνα σαν τα υπόλοιπα παιδιά που τα παίρνουν πιο γρήγορα, υποστηριάζουν την προσοχή. Ο ίδιο όμως μπορεί να νιώθει και ένας ενήλικας με φυσικά, φυσικά. Γιατί οπότε η κοπέλα λέει, μπορεί γι' αυτό να δυσκολεύτηκα στις σπουδές μου, μπορεί γι' αυτό να έχω τις δυσκολίες στις διαπροσωπικές μου σχέσεις. Οπότε η ψυχοεκπαίδευση, δηλαδή, γιατί σου συμβαίνει, τι συμβαίνει σε έναν άτομο που έχει ΔΕΠΗ, τι έχει ο εγκέφαλός του, τι μπορεί να δηλαδή το να του εξηγήσεις με απλά λόγια τι του συμβαίνει, τον βοηθά να καταλάβει γιατί έχει αυτόν το πρόβλημα και μετά του μαθαίνει στρατηγικές για το πώς να αντιμετωπίσει αυτόν το πρόβλημα. Και επειδή ο εγκέφαλός μας είναι πλαστικός, έχει μια ευπλαστότητα δηλαδή, μπορεί να διαμορφώνεται και να συνδιαμορφώνεται, μπορεί να μάθει στρατηγικές οι οποίες μπορούν να το βοηθήσουν στο να διαχειριστεί μια δυσκολία που έχει. Μπορεί να μην έχει την ίδια αναπόδοση κάποιος με κάποιον που δεν έχει θέματα προσοχής, αλλά αν προσπαθήσει να βελτιωθεί και δεν μείνει στο απλά έχω αυτή τη διάγνωση και δώστε μου όλοι, ας το πούμε, ελαφρυντικά, μην μου ζητάτε να κάνω πράγματα, ή μην μου ζητάτε το ένα, ή μην μου ζητάτε το άλλο, γιατί είμαι ΔΕΠΗ, ας πούμε, ή είμαι αυτιστικός. Γιατί έχει πολλούς που κάνουν αυτή τη λαθεμένη χρήση της ταμπέλας αυτής, γι' αυτό το λέω. Αν κάποιος θέλει να βοηθηθεί, μπορεί να βοηθηθεί. Να πούμε και κάποια έτσι σημάδια που έχει κανείς, έτσι για διευκόλυση των ανθρώπων που μας παρακολουθούν. Συνήθως όταν έχουμε διάσπαση προσοχής, κάνουμε συχνά λάθη, κάνουμε χρονοβόρες δουλειές που απαιτούν την προσοχή μας, μας προξενούν ιδιαίτερη δυσκολία ή έχουμε δυσκολία στο να ελέγξουμε ξανά αυτά που κάναμε. Ξεκινούμε μια δουλειά, αλλά δυσκολευόμαστε να την ολοκληρώσουμε, ιδιαίτερα αν αυτή δεν μας κινεί το ενδιαφέρον. Δεχόμαστε συχνά παράπονα ότι δεν προσέχαμε και ότι μοιάζουμε να βρισκόμαστε στον κόσμο μας. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε προφορικές και γραπτές οδηγίες. Δεν τηρούμε τις υποσχέσεις μας, γιατί ίσως να μην τις ακούμε. Μπορεί να αφήνουν στη μέση μια δουλειά και να πιάνουν άλλη. Να μην τα πάνε καλά με το χρόνο, να καθυστερούν πάντα σε ραντεβού, σε προθεσμίες, τα μην προνοούν. Πάντα να υπάρχει ένας σύζυγος ή μια σύζυγος που να τους τρέχει ξοπίσω και να είναι η γραμματέας τους για να τους βοηθήσει. Κάτι μου θυμίζει αυτόν τώρα πάντως. Εμένα δεν θα πω ονόματα, δεν θα πω υπολείψεις, θα δείξω. Ναι. Κάτι μου θυμίζει.
θυμίζει πραγματικά. Κάτι κάποιο μου θυμίζει. Δεν ξέρω αν του κάνει κανένα τεστ. Δέχτηκε να του κάνουν τεστ. Ένα άλλο το πρόβλημα του εκείνου. Θα σου εξηγήσω αργότερα. Λοιπόν, μιλάμε υπάρχει για ένα κοινό μας γνωστό, το οποίο η γυναίκα του κάνει το γραμματέα του συνέχεια. Γι' αυτό ρωτάω αν δέχθηκε ο συγκεκριμένος να κάνει τεστ. Όχι για θεραπευόμενο μας, για γνωστό μας. Ονόματα δεν λέμε, είναι πολύ ψευθύγουμε. Ακριβώς. Η αναβλητικότητα είναι η καλύτερη λέξη που τους χαρακτηρίζει. Το να χάνουν συνέχεια τα πράγματα τους. Το να είναι ονειροπαρμένοι, να έχουν προβλήματα μνήμης. Δηλαδή να τους λες να κάνεις αυτόν και αυτόν και από το αυτόν και αυτόν να θυμούνται μόνο το... κάτι πρέπει να κάνουν, αλλά να μην θυμούνται τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Δεν καταφέρνουν να οργανωθούν, γιατί απλά μετακινούν τα πράγματα από το ένα μέρος στο άλλο, χωρίς σύστημα. Και... Επίσης, αν έχουν και υπερκινητικότητα, μπορεί να κουνούν συνέχεια χέρια-πόδια, να αλλάζουν στάση, να νιώθουν εκνευρισμό, να μην μπορούν να περιμένουν τη σειρά τους, να είναι πάρα πολύ τρελοί οι ρυθμοί τους, να μην μπορούν να χαλαρώνουν, στις παρέες να διακόπτουν, να μακρηγορούν, να μην μπορούν να συνεχίσουν μια κουβέντα και να πετάγονται από τη μια κουβέντα στην άλλη. Ή αν είναι παρορμητικοί, να πετάγονται να απαντήσουν πριν την ώρα τους, να ανυπομονούν να τελειώσει ο άλλος, να λένε πράγματα χωρίς να τα σκεφτούν, να μην έχουν υπομονή, να διακόπτουν συνέχεια τους άλλους και να παραβιάζουν τα όρια τους. Επίσης, μπορεί να έχουν έντονες εκρήξεις θυμού και συναισθηματικές μεταπτώσεις, να έχουν πρόβλημα σταθερότητα στα επαγγελματικά και στα συναισθηματικά τους, να αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, είτε αυτό πρόκειται για το γυμνάσιο, το λύκειο, γιατί στο δημοτικό ίσως είναι λίγο πιο εύκολο το σύστημα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν δυσκολεύονται και εκεί πάρα πολύ τα παιδιά. Και σίγουρα θα πρέπει να ψάξουμε και από κληρονομικά, δηλαδή το οικογενειακό ιστορικό, καθότι κληρονομείται και το σύνδρομο ΔΕΠΗ, αλλά και γενικά ο αυτισμός, το φάσμα του αυτισμού. Και επειδή ακριβώς υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα, η απόρρεια αυτής της δυσκολίας, χωρίς διάγνωση και χωρίς αυτεπίγνωση, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη πτώση της αυτοεκτίμησής μας. Γι' αυτό και χρειάζεται οπωσδήποτε να γνωρίζουμε τι έχουμε, για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε την κατάσταση καλύτερα. Τώρα, όσον αφορά τον αυτισμό, υπάρχει, είπαμε, ένα φάσμα. Συνήθως οι λειτουργικοί αυτιστικοί, αυτοί που δεν έχουν και ιδιαίτερα θέματα κοινωνικής επικοινωνίας ή γενικότερα αισθητηριακής φύσης και μιλάνε και καταλαβαίνουν και η νοημοσύνη τους είναι επαρκής όπως, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και δεν έχουν συμπεριφορικά συμπτώματα κτλ. Είναι, θα λέγαμε, είναι υψηλού βαθμού αυτισμός. Στη βιβλιογραφία θα το βρείτε ως υψηλού βαθμού αυτισμού, υψηλής λειτουργικότητας αυτισμού ή και ως Asperger. Υπάρχουν πάρα πολλές διαμάχες βιβλιογραφικές και ερευνητικές γύρω από το αν ο υψηλής λειτουργικότητας αυτισμός είναι το ίδιο με το Asperger. Δεν θα μπούμε τώρα σε αυτή τη συζήτηση, δεν μας αφορά. Απλά το αναφέρω για να το έχουν υπόψη τους αυτοί που κάνουν αναγνώσματα, από πού να διαβάζουν και από πώς να ενημερώνονται, γιατί πολλές φορές μπορεί να είναι συγχυστικά αυτά που ακούτε. Γι' αυτό και τέτοιου είδους vlog τα κάνουμε για να βοηθήσουμε στην έγκυρη γνώση αυτών που ακούτε, γιατί ο Mr. Google είναι πολύ καλό εργαλείο, αλλά δεν είναι ειδικός για όλα και γενικότερα πάσχει από το σύνδρομα του ξερόλα. Το ξέρετε αυτό. Κάνει ό,τι τα ξέρει. Ο Dr. Google. Ο Dr. Google, ναι. Λοιπόν, άρα ενδέχεται το σύνδρομο του ΔΕΠΗ μαζί με το αυτισμό να δούμε θέματα στον αυτοέλεγχο, που είναι ένα κοινό σύμπτωμα, στην αυτορύθμιση και στον αυτοέλεγχο, ή και στα αισθητηριακά προβλήματα, δηλαδή το να μην μπορούν να συνεργαστούν ή να εστιάσουν την προσοχή τους όταν υπάρχουν θορύβοι, όταν κάποιος κάνει πολύ φασαρία, όταν κάποιος κάνει κάποια ενοχλητική κίνηση, ας πούμε, αν κάποιος κάνει έτσι, ας πούμε,
υπάρχουν κάποιοι που ενοχλούνται πάρα πολύ και δεν μπορούν να το αντέξουν, δηλαδή δεν αντέχουν καθόλου, και υπάρχουν κάποιοι που απλά ενοχλούν, δηλαδή να πούν σε παρακαλώ σταμάτα, άμα δεν σταματήσω άλλος δεν θα γίνει και κάτι, δηλαδή δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Όμως οι άνθρωποι που έχουν ενδεχομένως αισθητηριακού τύπου θέματα μπορεί να έχουν έτσι δυσκολία στο να το διαχειριστούν και ενδεχομένως έτσι να έχουν μαζί κάποια σύνοδα συμπτώματα που να ομοιάζουν ή και να είναι συνοσηρότητα, δηλαδή να υπάρχει και αυτισμός και ΔΕΠΗ. Αυτόν μόνο να πάτε σε κάποιον ψυχολόγο της επιλογής σας που είναι, ας το πούμε, έχει σπουδάσει αυτό το αντικείμενο και έχει εμπειρία πάνω σε αυτό, μπορεί να σας το πει. Μεταβεβαιότητος δηλαδή, να πει, ή με μεταμφιβολίας, δηλαδή να δηλώσει ότι αμφιβάλλει. Υπάρχει περίπτωση, μένα μου έχει τύχει σε αρκετές περιπτώσεις, να έχω έναν άτομο το οποίο ισχυρίζεται ότι έχει ΔΕΠΗ, να είναι σίγουρος γι' αυτό, και το τεστ να δείξει ότι έχει πολύ ήπια μορφής ΔΕΠΗ. Που γι' αυτό να είναι σε ερωτηματικό, καθότι είπαμε είναι κλίμακες αυτοαναφοράς. Δηλαδή υπάρχει και περίπτωση να πάτε και να σας πει ότι αυτό που νομίζετε ότι έχετε δεν το έχετε. Ίσως να έχετε μια δυσκολία, κάποια άλλη δυσκολία ενδεχομένως. Ή να περνάτε μια φάση κατάπτωσης. Άρα δεν αυτοδιαγνωσκόμαστε. Όχι. Δηλαδή μπορεί έναν άτομο να περνά μια φάση κατάπτωσης, καταθλίψης, να μην είναι καλά, να μην μπορεί να διαβάσει, να μην μπορεί να εστιάσει την προσοχή του για ένα συγκεκριμένο, ή να έχει χρόνια κατάθλιψη για να μην το έχει πάρει κανένας χαπάρι, να είναι εσωστρεφής πολύ, είναι κλειστός και να νομίζει ότι έχει θέματα γνωστικού τύπου, ενώ άρα τα θέματα του είναι άλλη. Άρα δεν κάνουμε διάγνωση, πάμε στον ειδικό για να κάνει διάγνωση. Ο ειδικός για να κάνει διάγνωση είναι ψυχολόγος, ο οποίος είναι διαπιστευμένος για να κάνει τα συγκεκριμένα τεστ. Mm-hmm. Η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου είναι μία από τις ψυχολόγους που είναι διαπιστευμένες, υπάρχουν και άλλοι ψυχολόγοι. Πάμε, παίρνουμε την επίσημη διάγνωση. Οι συναντήσεις που θα χρειαστούν μπορεί να είναι 5-6 συναντήσεις, μας είπε η Αριστονίκη, γιατί χρειάζεται και να χορηγηθούν περισσότερα από ένα τεστ και επίσης να ληφθεί και το ιστορικό και να γίνουν και κλινικές παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια των συνεδριών. Οι επίσης συνεδρίες μπορούν να είναι και online. Mm-hmm. Και αν οποιοδήποτε υποψιάζεται ή σκέφτεται μην τυχόν και έχει είτε ΔΕΠΗ είτε βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με υψηλή λειτουργικότητα, καλά κάνει να κάνει αυτά τα τεστ για να σιγουρευτεί αν το έχει ή όχι, και αν το έχει υπάρχουν κατάλληλα εργαλεία αντιμετώπισης των δυσκολιών που προκύπτουν από αυτές τις δύο ανεπτυξιακές διαταραχές, οι οποίες μπορεί να έχουν μείνει αδιάγνωστες στην παιδική ηλικία και να συνεχίσουν να επηρεάζουν τον τρόπο που λειτουργεί ένας άνθρωπος και στην ελληνική ζωή. Ευτυχώς υπάρχουν τεχνικές οι οποίες γίνονται μέσω ψυχοθεραπείας από ψυχολόγο ο οποίος είναι εκπαιδευμένος σε αυτά τα ζητήματα. Η Αριστονίκη είναι ένας από αυτούς τους ψυχολόγους. Μας είπε μάλιστα σήμερα κιόλας ότι έχει και ψυχοεκπαιδευτική ομάδα εφήβων στο γραφείο της στη Λευκοσία για τέτοια ζητήματα διαχείρισης των δυσκολιών που προκύπτουν από το ΔΕΠΗ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι φαίνεται λόγω της υπερβολικής χρήσης των μέσων των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και των κοινωνικών δικτύων σε μικρές ηλικίες να παρουσιάζεται μία έξαρση προβλήματος εστίασης προσοχής σε παιδιά και εφήβους, λόγω του ότι έχει μάθει το μυαλό τους να λειτουργεί σε ρυθμούς ηλεκτρονικούς, δηλαδή μέσα από παιχνίδια με εφέ, με δραστηριότητες, με ήχους, με εικόνες, με διάφορες γρήγορες εναλλαγές, και αυτό να επηρεάζει τη συμβατική μάθηση. Mm. Όταν ένας εγκέφαλος μάθει να λειτουργεί σε τόσο πολύ ψηλή συχνότητα με εφέ, εικόνας, ήχου κτλ. Και βάλεις το μέσα σε μια τάξη που είχε ένα μαύρο πίνακα με μια κυμολία, ή στην καλύτερη περίπτωση έναν άσπρο πίνακα με έναν μαρκαδόρο, θα του φαίνεται πολύ βαρετό το μάθημα και ενδέχεται να φαίνεται ότι έχει προβλήματα εστίασης προσοχής που να έχει να κάνει με αυτό το πράγμα και όχι γιατί το παιδί έχει ΔΕΠΗ ή οτιδήποτε άλλο. Άρα γι' αυτό χρειάζεται εξειδικευμένη διάγνωση από ψυχολόγο εξειδικευμένο στις διαγνώσεις αυτές και στα εξειδικευμένα τεστ. Εξειδίκευση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ να κάνω το τεστ για ΔΕΠΗ. Όχι. Jasper Gibbs.
Θα πούμε την επόμενη. Αριστοτρίτη! Bye! Bye!